Γεια σας. Το γεγονός ότι η ΓΕΣΥ βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της προεκλογικής περίοδου καταδεικνύει και τη σημασία που προσδίδουν οι πολίτες σε αυτό. Και επειδή πολύ αναλωθήκαμε στις προεκλογικές κόντρες, σήμερα θα εμβαθύνουμε στην ουσία και γι' αυτό τον λόγο έχουμε μαζί μας σήμερα την αναπληρώτρια διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, την κυρία Εφη Καμίτση. Κύριε Καμίτση, εμείς θα σταθούμε στην ενημέρωση και νομίζω αυτό θέλει και ο κόσμος. Πείτε μας λοιπόν, έχουν οριστεί συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία οδηγούν στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, έτσι, και από πού παίρνουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα? Έτσι ακριβώς, είναι όπως το είπατε. Έχει περάσει νομοθεσία τον Ιούνιο του 2017 και λέει ακριβώς πότε και πώς θα εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Η πρώτη φάση είναι τον Ιούνιο του 2019. Και η δεύτερη και τελική φάση είναι τον Ιούνιο του 20. Δηλαδή κάποιες υπηρεσίες θα ενταχθούν, θα αρχίσουν να προσφέρονται στον κόσμο τον Ιούνιο του 19 και οι υπόλοιπες τον Ιούνιο του 20. Άρα Ιούνιο του 20, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή, προχωράμε κανονικά με πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Τώρα τι περιλαμβάνει μία φάση και τι περιλαμβάνει άλλη φάση? Να σας πω, το ΓΕΣΥ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο των υπηρεσιών. Είναι απλά τεχνικό το θέμα γιατί χωρίστηκαν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα μπουν εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες, δηλαδή ό,τι παίρνουμε εκτός νοσοκομείου, νοσηλευτηρίου. Ο προσωπικός γιατρός, που είναι θεσμός που τώρα μπαίνει, καινούριος θεσμός, όλοι θα έχουμε τον δικό μας προσωπικό γιατρό και θα πηγαίνουμε πρώτα σε αυτό για να πάρουμε υπηρεσίες. Μετά είναι όλοι οι ειδικοί γιατροί, καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, δερματολόγοι, στους οποίους θα μας παραπέμπει ο προσωπικός γιατρός. Τα φάρμακα εντάσσονται επίσης στην πρώτη φάση. Τα εργαστήρια, δηλαδή ό,τι εργαστηριακή είναι εξέταση χρειάζεται να γίνει, η διαγνωστική εξέταση είναι επίσης στην πρώτη φάση. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι το νοσοκομιακή που είναι το πιο μεγάλο κομμάτι, είναι στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Τα ασθενοφόρα, οι υπηρεσίες των άλλων επαγγελματιών υγείας όπως φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, αυτή είναι στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Αντιλαμβάνομαι ότι όπως και η εισδοχή ή η παραμονή σε νοσοκομιακή μονάδα είναι στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σταθώ λίγο στον προσωπικό γιατρό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αντιληφθεί όλοι, ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να έχει τον προσωπικό του γιατρό. Τι θα συμβεί αν όλοι επιλέξουμε 5-10 τους ίδιους? Ναι, να σας πω, υπάρχει ένα ανώτατο όριο μέσα στην νομοθεσία. Κάθε προσωπικός γιατρός μπορεί να έχει μέχρι 2.500 ασθενείς. Αυτό γιατί και να μπορεί να τους εξυπηρετεί. Διότι αν έχει 10.000 και κάποιος άλλος έχει 100 ή 200, σίγουρα δεν θα υπάρχει ισορροπία στο να μπορεί κάποιος να εξυπηρετεί τον κόσμο. Οπότε 2.500 θα είναι το όριο. Θα επιλέξει ο κάθε ασθενής τον δικό του προσωπικό γιατρό. Αν έχει γεμίσει η λίστα του, τότε θα πάει σε κάποιον άλλον προσωπικό γιατρό. Υπάρχουν αρκετές ειδικότητες που μπορούν να γίνουν προσωπικοί γιατροί και υπάρχουν αρκετοί γιατροί δηλαδή για να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο. Είναι ένας για κάθε οικογένεια, είναι ένας για κάθε ασθενή? Όχι, ένας για κάθε ασθενή. Ένας άρα για κάθε λοιπόν, προσωπικός γιατρός είναι διαφορετικός για παράδειγμα για τη μητέρα, διαφορετικός για το παιδί. Βεβαίως. Έτσι, ναι. Μπορεί να είναι παιδίατρος για το παιδί. Για τα παιδιά θα είναι σίγουρα παιδίατρος. Για τους ενήλικες θα έχουμε να επιλέξουμε από γενικούς γιατρούς, παθολόγους, γυρίατρους για τους πιο ηλικιωμένους, για τα άτομα πάνω από 65 χρονών. Ναι. Για τα παιδιά θα είναι πάντα οι παιδίατροι. Οπότε μια οικογένεια, η μητέρα μπορεί να έχει επιλέξει κάποιον προσωπικό γιατρό, ο πατέρας να επιλέξει κάποιον άλλον και το παιδί θα έχει τον παιδίατρο του. Μάλιστα. Τώρα, ευρύτερα μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει ουσιαστικά από την υπάρχουσα κατάσταση? Ναι, όλα θα αλλάξουν βασικά, διότι σήμερα δεν έχουμε εθνικό σχέδιο υγείας, δηλαδή σήμερα δεν καλύπτεται όλος ο κόσμος. Είναι κάποιοι που είναι δικαιούχοι στο δημόσιο και ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του ή έχει κάποια ασφάλεια σήμερα. Οπότε όλον αυτόν αλλάζει. Στις όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει αυτόν το θεσμός της εθνικής καθολικής κάλυψης. Οπότε αυτόν αλλάζει με το ΓΕΣΥ. Γίνεται καθολική κάλυψη. Όλος ο κόσμος από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του δικαιούται να παίρνει υπηρεσίες από το ΓΕΣΥ. Ναι. Οπότε αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Χωρίς να υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης, τρίτης κλπ. Κατηγορίας. Όλοι το ίδιο. Μια ερώτηση που περνώ συχνά από κόσμο είναι κατά πόσον το ΓΕΣΥ καλύπτει εξ ολοκλήρου τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ναι, βεβαίως. Η ενδονοσοκομεία καλύπτεται πλήρως στο ΓΕΣΥ. Δεν καλύπτονται πράγματα όπως οι κοσμητικές επεμβάσεις, παραδείγματος χάρη. Αλλά αν προκύπτει μια κοσμητική επέμβαση λόγω ασθένειας, παραδείγματος χάρη, καρκινοπαθής, γυναίκες, ας πούμε, που πρέπει να γίνεται αφαίρεση στήθους και γίνεται μετανάπλαση στήθους, αυτόν καλύπτεται. Αλλά θα καλύψουμε μια κοσμητική εγχείρηση μύτης, παραδείγματος χάρη, που γίνεται για αισθητικούς λόγους. Ναι. Αυτό δεν καλύπτεται. Όλες όμως οι εγχειρήσεις που προκύπτουν από ιατρική ανάγκη,
Αυτές καλύπτονται. Ναι, σίγουρα όλα, καλύπτονται. Και όλοι οι τομείς, παραδείγματος χάρη οι οδοντίατροι, γιατί οι ασφαλιστικές αυτή τη στιγμή δεν το καλύπτουν. Η οδοντιατρική δεν καλύπτεται από το γεσί. Μόνο η προληπτική καλύπτεται. Η οδοντιατρική είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο τομέα. Επειδή οι πόροι είναι προορισμένοι, έχουμε περιλάβει ένα βασικό πακέτο που καλύπτονται όλες οι βασικές υπηρεσίες για την οδοντιατρική. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια του γεσί θα έχουμε μόνο την πρόληψη για όλον τον κόσμο. Όταν λέμε πρόληψη. Οι καθαρισμοί δοντιών. Δηλαδή θέλουμε τον κόσμο να επισκέφτεται τον οδοντίατρο. Μέσω του καθαρισμού μπορεί να ανακαλύψουν διάφορες ασθένειες ή διάφορα προβλήματα σε σχέση με το στοματική υγιεινή ή την οδοντοστοιχεία κάποιου. Και έτσι θα μπορέσει να κάνει μια περαιτέρω παρακολούθηση ο οδοντίατρος ή κάποιος άλλος γιατρός. Οπότε θέλουμε τον κόσμο να πηγαίνει στον οδοντίατρο. Δεν μπορούμε σήμερα να καλύψουμε άλλα πράγματα, σφραγίσματα κτλ. Γιατί είναι πολύ ψηλά τα κόστη. Έτσι τα πρώτα χρόνια θα έχουμε μόνο την προληπτική. Αν στην πορεία του γεσί μπορούμε να έχουμε εξοικονομήσεις και να περιληφθούν και άλλες υπηρεσίες οδοντιατρικές, τότε αυτό θα το δούμε. Υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους δεν περιλαμβάνει το γεσί? Τομείς υπηρεσιών υγείας, όχι, δεν υπάρχουν άλλοι τομείς. Δηλαδή, ακόμα και η οδοντιατρική καλύπτεται σε μικρό. Ναι, μόνο η προληπτική. Ναι. Η αποκατάσταση καλύπτεται, η ανακουφιστική φροντίδα επίσης καλύπτεται, η κατοίκον φροντίδα υγείας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται στο σπίτι και είναι και τάσεις στο εξωτερικό, διότι είναι πιο σωστό να προσφέρεται κατοίκον φροντίδα. Σε ποιες περιπτώσεις, δηλαδή ποιος μπορεί να χρειαστεί κατοίκον φροντίδα? Σήμερα προσφέρεται κατοίκον από το δημόσιο, από νοσηλευτές γενικού κλάδου, νοσηλευτές και νοσηλευτές ψυχικής υγείας που επισκέπτονται άτομα τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα στο σπίτι για να προσφέρουν υπηρεσίες. Και στο γεσί θα προσφέρεται η νοσηλευτική κατοίκον, είναι πολύ σημαντική για άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Η οποία έτσι και αλλιώς προσφέρεται και τώρα. Από το δημόσιο προσφέρεται τώρα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν προσφέρεται. Ναι. Κάποιος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του για να πάρει αυτή την υπηρεσία. Αν η ταλαιπωρηθεί, να πρέπει να μετακινηθεί να πάει στο γιατρό, ναι. Ενώ είναι δύσκολη η μετακίνηση. Τώρα, για όλες αυτές τις υπηρεσίες έχει οριστεί και συγκεκριμένη εισφορά από τον εργοδότη, από τον εργοδοτούμενο κλπ. Έτσι, μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά τουλάχιστον. Ναι, θα σας πω. Βασικά, τα συστήματα υγείας μπορούν να χρηματοδοτούνται με διάφορους τρόπους. Κάποιες χώρες, ας πούμε στην Αγγλία, χρηματοδοτούνται από τη φορολογία του κράτους. Τα περισσότερα συστήματα στην Ευρώπη χρηματοδοτούνται μέσω εισφορών, όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι, μέσω εισφορών. Και στην Κύπρο θα έχουμε το σύστημα των εισφορών. Οπότε όλοι θα συνεισφέρουν ανάλογα με το εισόδημα που έχουν. Αυτοί που δεν έχουν εισόδημα δεν θα συνεισφέρουν, πάλι θα δικαιούνται υπηρεσίες. Αυτοί που έχουν εισόδημα θα συνεισφέρουν. Δηλαδή, άνεργοι, λήπτες, εψιλών κλπ. Δεν χρειάζεται να συνεισφέρουν, αλλά καλύπτονται. Όλοι καλύπτονται, ναι. Δηλαδή, οι μισθωτοί θα συνεισφέρουν όταν γίνει η πλήρης εφαρμογή του γεσί 2,65% από τα εισοδήματά του. Οι αυτοεργοδοτούμενοι 4%. Οι εργοδότες 2,9% θα συνεισφέρουν. Θα συνεισφέρουν και οι εργοδότες πλέον, και αυτό είναι μια αλλαγή. Ναι. Και θα συνεισφέρει και το κράτος. Ναι. Τώρα, εσείς μας δίνετε τα ποσοστά των εισφορών του 2019, του 2020 της τελικής φάσης. Στην πλήρη εφαρμογή, ναι. Στην πρώτη φάση, επειδή θα είναι περίπου οι μισές υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται, τα ποσοστά για τους μισθωτούς θα είναι 1,7%. Με το 1,7% θα δικαιούμαστε να πάμε στον προσωπικό γιατρό, να πάμε στους ειδικούς γιατρούς, να κάνουμε εξετάσεις αιματολογικές ή οποιασδήποτε άλλες διαγνωστικές και να παίρνουμε και τα φάρμακά μας. Είναι και τα φάρμακα, ναι, περιλαμβάνονται. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εσείς παρακολουθείτε ουσιαστικά, θα παρακολουθείτε και την εφαρμογή όταν αυτή εφαρμοστεί, έτσι, του γεσί. Επειδή πολλής λόγος έγινε, εδώ και χρόνια, για το ότι το γεσί δεν είναι βιώσιμο σχέδιο. Τελικά είναι? Βεβαίως είναι βιώσιμο. Να σας πω, λέχθηκαν πάρα πολλά, έγιναν και πάρα πολλές μελέτες όμως. Και επειδή τα θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης πολλές φορές στο γεσί, γίνονταν διάφορες συζητήσεις. Έγινε όμως αναλογιστική μελέτη και η Τρόικα, όταν είχε έρθει το 2013, είχε ζητήσει νέα αναλογιστική μελέτη για να δει, διότι ενδιέφερνε η Τρόικα, να δει ότι θα ήταν οικονομικά βιώσιμο το γεσί. Διότι η Τρόικα ενδιαφέρεται να πάρει πίσω τα λεφτά της, αν κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο και πρέπει το κράτος να πληρώνει μετά, επιπρόσθετα χρήματα. Οπότε έγινε αναλογιστική μελέτη και είναι βιώσιμο το σύστημα, γι' αυτό και θα εφαρμοστεί. Με τα ποσά των εισφορών που σας είπα. Δηλαδή, αυτές οι εισφορές θα μπαίνουν σε έναν ταμείο, το Ταμείο Ασφάλισης του Γενικού Συστήματος Υγείας, και από εκεί θα πληρώνονται όλοι οι παροχές. Επίσης, ο κόσμος θα πληρώνει κάποια μικρές συμπληρωμές, όπως πληρώνει σήμερα στο δημόσιο, όταν παίρνει υπηρεσίες. Ναι. Όταν πηγαίνει στον προσωπικό γιατρό, δεν θα πληρώνει τίποτα, ούτε στους παιδιάτρους, αλλά στον ειδικό γιατρό, παραδείγματος χάρη, εμείς εισηγηθήκαμε να υπάρχει μια συμπληρωμή 6 ευρώ. Τώρα, εσείς
για την αυτονόμηση δεν θα ασχοληθούμε, δεν είναι δική σας δουλειά, είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει ατέλειωτη έτσι, η συζήτηση που γίνεται, που διεξάγεται ακόμα μεταξύ των γιατρών. Δεν υπήρξε κατάληξη στις συζητήσεις που γίνονται και είναι πολλοί αυτοί που φοβούνται ότι κάπου εκεί θα είναι το επόμενο στάδιο στο οποίο θα σκαλώσει το ΓΕΣΥ. Στην αυτονόμηση εννοείται. Ευρύτερα. Στη συμμετοχή των γιατρών σε αυτό το σχέδιο. Στο ΓΕΣΥ. Η αυτονόμηση είναι ξεχωριστό των κεφάλαιων. Η αυτονόμηση είναι μια μεταρρύθμιση την οποία επιλέγει να κάνει το δημόσιο, το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια. Το ΓΕΣΥ είναι κάτι ξεχωριστό. Αφορά όλον τον κόσμο, θα προσφέρει κάλυψη σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους παροχείς. Ναι. Οπότε η συζήτηση που λέτε, ίσως εσείς αναφέρεστε στο ότι δεν έχουμε καταλήξει με τους γιατρούς για το πόσα θα τους πληρώνουμε. Ακριβώς. Και με τους υπόλοιπους παροχείς. Βεβαίως δεν καταλήξαμε ακόμα. Οι διαβουλεύσεις τώρα γίνονται για τις αποζημιώσεις, διότι δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε πριν 2 ή 3 ή 4 χρόνια, επειδή δεν είχαμε ημερομηνία εφαρμογή. Άρχισαν αυτές τις συζητήσεις. Ναι, άρχισαν συζητήσεις μαζί με τον ΠΙΣ και με τους άλλους παροχείς. Θα πάρει κάποιο χρόνο βεβαίως. Διότι έχουμε πολλές ειδικότητες. Ας πούμε, καλύπτουμε 34 ιατρικές ειδικότητες. Ναι. Υπάρχει έδαφος, υπάρχει καλή θέληση. Υπάρχει ανταπόκριση θετική mm-hmm. από τον ΠΙΣ και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτό το κλίμα συνεργασίας για να ολοκληρωθούν. Διότι οι γιατροί είναι φυσιολογικό να έχουν μια ανησυχία αν θα πληρώνονται λιγότερα, θα παίρνουν τα ίδια που παίρνουν σήμερα. Ή αν θα συμφέρει σε έναν ιδιωτικό γιατρό να συμμετέχει σε αυτό το σχέδιο. Ναι, και σε όλες τις μέρες θα τους συμφέρει να συμμετέχουν, αλλά εμείς. Και μέσω της αναλογιστικής μελέτης, τα ποσά, πήραμε τα ποσά που δίνονται σήμερα στην υγεία και αυτά τα ποσά θα δοθούν μέσω του ΓΕΣΥ. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει για μας κανένας λόγος να δώσουμε λιγότερα λεφτά στους γιατρούς. Οι γιατροί πρέπει να παίρνουν αρκετά για να συμμετέχουν μέσα στο σύστημα. Κυρία Καμίτση, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας υπάρχει από το 2001, έτσι. Το 2001 πέρασε νομοθεσία. Το 2003 άρχισε να στείνεται σιγά-σιγά. Από το 2003. Ναι. Και έχουμε 2017. Ναι. Πολλοί είναι καχύποπτοι. Τώρα εσείς με όλα αυτά που έχουν γίνει και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις είστε σε θέση να εγγυηθείτε ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει? Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι βεβαίως να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ. Το αν θα έμπαινε το ΓΕΣΥ όχι όμως δεν ήταν απόφαση του οργανισμού, ήταν μια πολιτική απόφαση. Η πολιτεία πήρε αυτή την απόφαση πλέον. Πολύ πρόσφατα μέσω της νομοθεσίας που εγκρίθηκε στη Βουλή. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα θα προχωρήσουμε. Τώρα όμως ο οργανισμός δεν είναι αυτός που παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Αν αποφασιστεί κάποια αλλαγή, παραδείγματος χάρη στον τρόπο που θα λειτουργεί το ΓΕΣΥ μετέπειτα ή ακόμα και τώρα πριν εφαρμοστεί. Εμείς δουλεύουμε αυτόν τον στόχο το 2019 που θεωρώ και μετά του 2020 που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, γιατί πρέπει κάποιος να πάει στη Βουλή πάλι και να δώσει λόγο γιατί πρέπει καλά, να μην το λέτε, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο να πάει κανείς στη Βουλή. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Θα σας πω ότι όλα τα κόμματα ήταν υπέρ και ψήφισαν. Και υπάρχει πίεση, πιστεύω πλέον, από τον κόσμο και τα οργανωμένα σύνολα. Υπάρχουν και οργανωμένοι ασθενείς πλέον. Και οι οργανωμένοι ασθενείς, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και πολλή ενημέρωση στους ασθενείς και στον κόσμο ευρύτερα για τα πλεονεκτήματα του ΓΕΣΥ, για τις ανάγκες που υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι η κατάσταση είναι μια ανατρέψιμη. Μάλιστα. Ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.